Γεια σας και καλώς ήρθατε στην σειρά εύκολων tutorials για σπιτικά κοκτέιλς από το Wonderwall. Σήμερα θα δούμε πώς φτιάχνουμε το Old Fashioned Machete, μια παραλλαγή του κλασικού Old Fashioned σε πιο καλοκαιρινή version. Οι ρίζες του Old Fashioned χάνονται στα τέλη του 1800, ενώ την πατρότητά του διεκδικούν το Σικάγο και η πόλη Louisville στο Kentucky. Για την δικιά μας εκδοχή θα χρειαστούμε, αντί για bourbon, ένα παλαιωμένο ρούμι. Αντί για Angostura Bitters θα βάλουμε Orange Bitters, έτσι για την τρελίτσα. Ζάχαρη, είτε μαύρη είτε άσπρη, και ένα πορτοκάλι για να κάνουμε ζεστ. Είναι ένα κοκτέιλ που θα το παίξουμε μπαλίτσα απευθείας στο ποτήρι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε σέικερ, γιατί άμα είναι για να πιούμε ένα ποτό, να κάνουμε την κουζίνα σύγχρηστη και να μαγειρεύουμε δύο μέρες, κάνουμε παστίτσιο. Βραβείο καλύτερου comment. Ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής είναι να ξεκινήσουμε με έναν κύβο ζάχαρης, αλλά αν δεν έχουμε, βάζουμε απλά δύο κουταλάκια του γλυκού. Στη συνέχεια, δύο splits orange bitters, ένα μικρό bloom γάργαρο νεράκι και ένα-δύο μικρά παγάκια. Παίρνουμε ένα γούδο χέρι ή ό,τι έχουμε και τα κοπανάμε για να σπάσει ο πάγος. Καλό θα ήταν να μην μας πετάγονται κομμάτια δεξιά-αριστερά για να μην κάνουμε την κουζίνα σύγχρηστη, αλλιώς ας κάνουμε παστίτσιο. Βέβαια, εμείς είμαστε μαζόχες και το κάνουμε όλο αυτό έτσι για τον πατυρντή. Εσείς απλά βάλτε 10 ml σιρόπι ζάχαρης, όπως έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο, τα bitters και το νεράκι. Στόχος μας είναι να διαλυθεί η ζάχαρη, να ομογενοποιηθεί με τα bitters και ταυτόχρονα να ξεπαρταλιαστεί και ο πάγος. Αν δεν μπορούμε, φωνάζουμε έναν φίλο μας που ξέρει. Κατόπιν προσθέτουμε κανονικά παγάκια και 60 ml ρούμι. Αν δεν έχουμε μεζούρα, τα 60 ml είναι περίπου 2 σπιτικά σφινοπότηρα. Ανακατεύουμε μια καλή, αν γουστάρουμε προσθέτουμε λίγο ακόμη πάγο και πάμε να φτιάξουμε το ζεστ. Σημείωση του αστείου με το ζεστ, που σημαίνει ξύσμα, αλλά μπορεί να υποθεί και με προφορά και καλά κάνει ζεστ, είναι τόσο σάπιο που δεν θα το κάνουμε ούτε εμείς. Για το ζεστ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε είτε κάποιο πίλερ, ξεφλουδιστήρ δηλαδή, είτε ένα μαχαίρι, αλλά καλύτερα ας μην χρησιμοποιήσουμε τροχό, γιατί θα κάνουμε την κουζίνα σύγχρηστη. Κόβουμε μια μπαμπά κυφλίδα και μετά πάμε να την φιλετάρουμε, καθώς δεν θέλουμε να έχει αυτό το άσπρο. Στη συνέχεια πιέζουμε πάνω από το ποτήρι για να πιτσιλίσουμε έλαια σε όλο το σκηνικό. Το στρίβουμε και μία για να κεράσει κι άλλο, το περνάμε και μια βόλτα από το στεφάνι για να δώσει έξτρα άρωμα, το σουτάρουμε μέσα και το χλαπακώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Στην υγειά μας!